στο αγώνα του λαού μας, χιλιάδες αγωνιστές, αριστερούς, κομμουνιστές, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν. Το φετινό μήνυμα του Πολιτισμού για Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία παραμένει όπως πάντα επίκαιρο και συμπίπτει με τον αγώνα του λαού μας για να πάρθουν άμεσα μέτρα υγείας στα ζητήματα της πανδημίας. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι οι αγώνες του λαού, ο εορτασμός του Πολυτεχνείου δεν είναι αυτός που δημιουργεί τους κινδύνους για την εξάπλωση του ιού. Αυτό που δημιουργεί τους κινδύνους είναι η πολιτική της κυβέρνησης, το ότι όλους αυτούς τους μήνες έχει αφήσει αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας, αφήνει μαθητές να συνοστίζονται στις τάξεις και εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό το οποίο πρέπει οι εργαζόμενοι να κάνουν και θα το κάνουν είναι να βρωτοφωνάξουν τα ανεξίτηλα αντιπεριαλιστικά συνθήματα του Πολυτεχνείου έξω ΥΠΑ, έξω τον ΝΑΤΟ, που είναι γραμμένα με κόκκινα γράμματα στις πύλες του Πολυτεχνείου, ειδικά σήμερα που αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία με την επιλογή της χώρας μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς στην περιοχή, βάζοντας το λαό σε κινδύνους. Ειδικά σήμερα, όπου οι φορείς έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα εφαρμόσουν όπως κάνουν πάντα τα πρωτόκολλα υγείας και προστασίας, θα στείλουν το μήνυμα παρά την αυταρχική απαγόρευση της κυβέρνησης μια τέτοια μέρα να απαγορεύσει εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου. Έτσι, το ουσιαστικό μήνυμα του Πολυτεχνείου ότι οι αγώνες δεν μπαίνουν σε καραντίνα, ότι απαγορεύονται, ότι αναστέλλονται, θα σταλεί πολύ καθαρά.